Ούτε 2 λεπτά, ρε. Δεν μ' άφησε ούτε 2 λεπτά να ξέρετε τι να κάνω. Οχ, οχ, χτύπησα. Οχ, σκοτώθηκα. Είπαμε καλό χειμώνα, ε. Αλλά να ρίσουμε τι κάνετε, ρε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο τη σεζόν 2023-2024. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She hadn't been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Το φουτεράκι, να ξέρετε, τώρα είναι τα μαμ. Δεν πάτησε το πόδι το Σεπτέμβρης και έχει γίνει χαμούλης. Έχει ρίξει βροχή, κεραυνούς εχθές, χαμός, χαμός. Επιτέλους, να σου πω την αλήθεια, περίμενα πώς και πώς έτσι να πατήσει, να μπει ο Σεπτέμβρης για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ξανά δυναμικά αυτό το πραγματάκι που κάναμε πριν από 3 μήνες. Έτσι μου είχε λείψει λίγο που κάναμε βιντεάκια, που κάναμε live-άκια στο YouTube, που κάναμε live-άκια στο Twitch. Δεν αλλάζει, παιδιά, τίποτα. Δεν θα μειώσουμε τίποτα, ίσως να βάλουμε και κάποια πραγματάκια έξτρα, θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, έχουμε για λέμε, πρώτα απ' όλα, να σας πω 2-3 πραγματάκια που έχουν γίνει μέσα αυτούς τους 3 μήνες που έχουμε να τα πούμε. Πάρθε και νέα κάμερα. Έχουμε stabilization, έχουμε σοβαρή εικόνα, καλά, είχαμε σοβαρή εικόνα, ήχος παρέμεινε ίδιος. Όπως είδατε και πριν από λίγο, έχουμε drone. Γαμώ το κερατάκι μου, επιτέλους έχουμε drone. Θα μπορούμε να κάνουμε στα βίντεο μας με τα αυτοκίνητα ή με οτιδήποτε άλλο vlog στυλ. Θα μπορούμε να παίρνουμε πλανάκια. Μωρό μου, τελείωτο εσύ, γατόπαρδος. Από εξοπλισμό έχω τίποτα άλλο. Μπα, ένα φακό είχα πάρει. Όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε, παιδιά, από εξοπλισμό. Τώρα τα του content, παιδιά. Μπορεί να είναι η αρχή της σεζόν και να είμαι έτσι ευδιάθετος και χαρούμενος. Αλλά δεν ξεκίνησε καλά. Καθόλου καλά. Δυστυχώς, πάμε να σας δείξω. Όπως έχετε δει στα βίντεο στο κανάλι, πριν ένα χρόνο και κάτι, είχαμε βάψει τον Ναβάρα, το είχαμε βάψει μόνοι μας, το είχαμε σταρώσει, το είχαμε ξύσει, ανακαλύψαμε κάποια προβλήματα που είχε το αυτοκίνητο, τρύπες στον ουρανό, είχε μάλλον ένα χτύπημα εδώ στα πλάγια, το βάψαμε, το σταρώσαμε, τέλεια όλα, ωραία και καλά, πέρασε το φθινόπωρο, ο χειμώνας, ήρθε το καλοκαίρι μια χαρούλα και όσο πέρναγε το καλοκαίρι και προχώραγαν οι ζέστες αυτά, σιγά σιγά άρχισαν και βγαίνανε προβλήματα στο αυτοκίνητο επάνω στη βαφή. Έχουμε και λέμε, από την πλευρά που είχαμε βρει το χτύπημα στο αυτοκίνητο, εδώ πάνω στο φτερό, έχουμε τα πρώτα σκασίματα και εδώ και εδώ και εδώ. Δεν ξέρω, το βλέπετε. Εδώ πέρα έχει σκάσει όλο, όλο, πραγματικά, έχει κάνει, δεν κράτησε το χρώμα, έσκασε ο στόκος που βάλαμε, εδώ, κοιτάξτε, άλλο σπασμένο κομμάτι, εδώ φανταστείτε το έβαλα με κόλλα, φαίνεται εδώ, τέλος πάντων, εδώ από μέσα, έχει σκάσει. Μας έχει κάνει και μια άλλη ζημιά που δεν ξέρω τι έχει γίνει. Βλέπετε εδώ αυτά τα ασπράκια. Όλα αυτά, να σας δείξω και πίσω. Εδώ. Εδώ όπως βλέπετε. Σε πολλά σημεία το αυτοκίνητο έχει κάνει αυτά τα ασπράκια. Εγώ φοβάμαι μήπως ήταν, παιδιά, το βερνίκι που βάλαμε στο τέλος. Το ματ. Και μάλλον αυτό είναι. Μάλλον είναι, παιδιά, το βερνίκι για αυτό το πραγματάκι. Αλλά εδώ, παιδιά, έχει σκάσει σε πολλά σημεία στα κομμάτια που έχει στόκο. Από την άλλη πλευρά είναι πεντακάθαρο. Και τώρα πάμε να σας δείξω το σοβαρό πρόβλημα που έχει το αυτοκίνητο. Κοιτάξτε πάλι. Κοιτάξτε πάλι ο ουρανός. Έχει σκάσει παντού, σε πολλά σημεία. Δεν κράτησε αυτό που βάλαμε. Όπως είχατε δει και στο βίντεο, το είχαμε φτιάξει, το είχαμε ξύσει, το είχαμε στοκάρει, είχαμε βάλει πολύ εστέρα, το ασταρώσαμε, τις κόλλες, τα πάντα, αλλά δυστυχώς, παιδιά, το ξαναπέταξε και μπήκε νερό πάλι μέσα. Μάλλον πρέπει να έχει μπει
πάλι από το σημείο της κεραίας. Αυτή τη φορά, παιδιά, θα γίνει με διαφορετικό τρόπο. Δεν θα γίνει έτσι όπως το είχαμε κάνει πέρυσι. Θα αναγκαστούμε μέσα στις μέρες να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο, να ξυλώσουμε όλο τον ουρανό και να φτιάξουμε τον ουρανό από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή να στοκάρουμε τα σημεία που έχουν πρόβλημα, να το φτιάξουμε, να το βάψουμε, να βγάλουμε τις σκουριές που ίσως να υπάρχουν επειδή έμπαινε νερό πιο παλιά. Ναι, ξεκινάει η σεζόν, παιδιά, με δυσκολίες. Πατέρα, με κοιτάει ο πατέρας μου που κάνει το βίντεο. Ναι, παιδιά, το αυτοκίνητο θα ξαναβαφτεί, όπως σας είπα. Θα βαφτεί διαφορετικά, θα βαφτεί με καλό χρώμα αυτή τη φορά, με τη HP Body, το 955. Θα στοκαριστεί με σωστό στόκο, όχι με τους στόκους από εδώ, από τα μαγαζιά των κυθύρων. Εντάξει, δυσκολίες. Θα κάνουμε όμως, θα γίνει μουνάρα. Αύριο δουλεύω, ναι. Μετά τις 2 η ώρα που θα πάω. Α, παιδιά, αύριο θα βάλουμε, θα σας δείξω μάλλον και βιντεάκι ξεχωριστό. Έρχεται η κονσόλα για το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν βλέπετε μέσα. Εδώ έχει σπάσει η κονσόλα κεντρική που ήταν του στερεοφωνικού, ρε παιδί μου, και του air condition. Την βρήκαμε. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται η εταιρεία. Θα στο βάλω κάτω link στην περιγραφή. Ήταν από μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη που ήταν ένα μεταχειρισμένο πρόδρομος, ανταλλακτικά, πρόδρομος 4x4. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Ήταν από ένα μεταχειρισμένο Ναβάρα. Το βρήκε ο πατέρας μου στο car.gr. Τους πήρε τηλέφωνο, λέει: παιδιά, έχετε κονσόλα? Ναι, έχουμε. Ένα κατοστάρικο, παιδιά. Μόλα, εντάξει, τώρα μεταφορικά δεν ξέρω, μας πάρει κανένα εικοσάρικο. Αλλά, παιδιά, ένα κατοστάρικο που από εκεί που τη βρίσκαμε 160 και δεν υπήρχε, και πήραμε και τηλέφωνο την εταιρεία που μας την πουλάει και 300-400 ευρώ. Το πλαστικό αυτό που θα δείτε αύριο. Κουκλάκια, αυτά τα ολίγα. Μικρό το βιντεάκι. Έπρεπε όμως να κάνουμε κάτι για να σας καλωσορίσω στη νέα σεζόν του καναλιού Γοριλάκος, που αυτός είμαι εγώ, αυτός ο πανέμορφος, ο μουσάτος ο άντρας. Σας έδωσα λίγο μια νότα, μια μυρωδιά, πήρατε μια μυρωδιά το τι θα επακολουθήσει στο κανάλι. Αυτοκίνητα, γουρούνα, κάποια ίσως ταξιδάκια που έχω πάλι στο μυαλό μου, δεν ξέρω αν θα συμβούνε, εντάξει, δεν μπορώ να ορκιστώ γι' αυτό. Σίγουρα κάποια βλογκάκια έχουμε και τον drone τώρα, όταν έρθει χειμώνας, ξέρετε, συννεφιές, αυτά, κανένα χιονάκι, θα δούμε. Λοιπόν, φιλάκια πολλά σε όλους, θέλω να προσέχετε την υγεία σας, να κάνετε like, subscribe και κοινοποίηση και να πατάτε και κόδωνα και κόδωνα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι μέσα στις μέρες. Θα βάλουμε την κονσόλα και θα κατεβάσουμε και τον ουρανό για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το αυτοκίνητο από το εσωτερικό. Φιλιά!